είμαστε η ομάδα μπάσκετ με ταξίδιο της Καβάλας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ σήμερα και θα σας δείξουμε το μπάσκετ με ταξίδιο, μερικά πράγματα και λίγα πράγματα από την προπόνηση που κάνουμε στην Καβάλα. Να γνωρίζετε ότι υπήρχε μια ομάδα μπάσκετ με ταξίδιο και εδώ στην Ξάνθη το 2008. Βέβαια, αυτός που την οργάνωσε και που την έφτιαξε έχει συγχωρηθεί τώρα, αλλά έπαιζε και στη δικιά μας την ομάδα. Το μπάσκετ σαν αξίδιο, όσοι δεν το γνωρίζετε και όσοι δεν έχετε δει, είναι πολύ διαδεδομένο στην Ευρώπη και στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι τόσο πολύ. Οι ομάδες είναι δύο κατηγορίες στην Ελλάδα, είναι η Α2 και η Α1. Η Α1 έχει 6 ομάδες, η Α2 έχει 2 ομίλους, Β' βόρειο ομίλου και νότιο ομίλου. Είναι δηλαδή σύνολο 14 ομάδες, συν 6 από την Α1. Γύρω στις 19 με 20 ομάδες είμαστε. Η δικιά μας η ομάδα είναι δεύτερη στο βόρειο ομίλο και προσπαθεί φέτος σε κάτι παράζ να ανέβει κατηγορία. Ήρθαμε σήμερα 4 παίκτες, οι οποίοι είναι της βασικής πεντάδας, οι οποίοι θα σας δείξουν κάποια πράγματα της προπόνησης που κάνουμε, στην προπόνηση. Και μετά, όσοι θέλετε, μπορείτε να έρθετε να δοκιμάσετε πώς είναι να κινήσετε με ένα μαξίδιο και να δείτε πόσο δύσκολο είναι το να παίζουμε μπάσκετ. Να σας πω λίγες λεπτομέρειες για το μπάσκετ σαν μαξίδιο, το οποίο αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάθει κάποιο ατύχημα. Τέλος πάντων, και είναι σε κατηγορίες. Είναι classification, όπως λέγονται, και ανάλογα το ατύχημα και το χτύπημα που έχει ο καθένας έχει και την βαθμολογία μέσα στο γήπεδο. Εμείς θα ξεκινήσουμε, όπως είπα, να σας δείξουμε κάποιες κινήσεις στην προπόνηση, ό,τι κάνουμε στην προπόνηση, αρχή μιας προπόνησης, και μετά όποιος θέλει μπορεί να έρθει κάτω και να δοκιμάσει. Και θα δώσω τώρα το μικρόφωνο, ο καθένας να συστηθεί από μόνος. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Δοβρίδης Θεόδωρος. Είμαι ο πιο παλιός παίκτης στην ομάδα που υπάρχει στην Καβάλα. Είμαι γύρω στα 25 χρόνια ενεργός παίκτης. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Έχω δει πολλούς νέους ανθρώπους. Από ακροτηριασμούς, από τροχαία χτυπήματα. Γι' αυτό θέλουν πολλά πράγματα προσοχή. Να πω ότι καλό είναι να έρθετε όλοι κάτω, αν μπορέσετε να δοκιμάσετε πώς είναι το καρότσι, πόσο δύσκολο είναι όταν παίζετε μπασκετ. Και επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την ομάδα και στον υπεύθυνο τον Γρηγόρη του Αϊβαζίδη, που κάνει μεγάλο αγώνα, γιατί θέλει πραγματικά μεγάλο αγώνα. Υπάρχουν πολλές φθορές στα καρότσια, στα λάστιχα, και αυτά όλα χρειάζονται πολλά χρήματα και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, εγώ ονομάζομαι Χατζησάβας Γρόσος. Εγώ είμαι στην ομάδα από το 2016-2017 περίπου. Όπως είπε και ο Θόδωρος, καλό θα ήταν μετά, μπορείτε να κατέβετε κάτω λίγο να δείτε πώς λειτουργούμε με τα μαξίδια, να καθίσετε κι εσείς. Και θέλω κι εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Και για μας είναι μια εμπειρία και για σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Ονομάζομαι Βρασίδας Γιώργος. Είμαι τελευταία 6-7 χρόνια στην ομάδα. Είμαι και τελευταίος παίκτης κι εγώ, όπως το Σούλη. Ελπίζω, ευχαριστούμε ότι μας καλέσατε. Και ελπίζω να ευχαριστείτε το παιχνίδι όπως το ευχαριστούμαστε κι εμείς. Να είστε καλά. Tekeli Kristandali basketbol dünyada şimdi önemli bir spor oldu engelli için. Yani Paralimpik var,
ملي طاقم لاربار يعني هم شيء سبوري تشين هم انجلي تشين هم قطاي تشين هم شيء وجودي تشين يعني بانجي تشوك ونملي بير بير سبور لي بوس είναι παραλιουμπιακό άθλημα. Είναι πολύ αναγνωρισμένο, όπως σας έχω πει και εγώ στην Ευρώπη. Και όταν παθαίνεις ένα τέτοιο ατύχημα, μετά η ψυχολογία σου είναι πολύ πεσμένη. Οπότε, μετά την αποκατάσταση σου, καλό είναι να αθλείσαι. Και είναι πολύ καλό για το σώμα σου. Αυτά λέει ο Αμίν. Χτύπησε 14 χρονών. Πολύ μικρό δηλαδή. Αγωνίστηκε 5 χρόνια στην Τουρκία και είναι γεννημένο στην Αλγερία. Ben bugün çok mutluyum, çünkü buradayım. İnşallah güzel bir gün, güzel bir gün geçireceğiz burada. Böyle. Λέω ότι είναι πολύ χαρούμενος ότι είμαι εδώ. Ελπίζω ότι θα περάσουμε όλοι μια χαρά. Καβάλες με τα μαξίδια στη Ξάνθη. Ήταν μια δράση που κάναμε με το 7ο γυμνάσιο της πόλης, γιατί δεν έχουμε μια αντίστοιχη ομάδα στην πόλη μας. Οπότε τα παιδιά και είδαν από κοντά τους παίκτες που παίζουν με τα μαξίδια, έμαθαν τους βασικούς κανόνες του αθλήματος, αλλά και είχαν την ευκαιρία, το πιο σημαντικό, να είναι μια βιωματική προσέγγιση για αυτούς. Οπότε δοκίμασαν, φρέναραν, έστρεψαν με τα καροτσάκια, σούταραν και νομίζω ότι είναι κάτι που τους έκανε εντύπωση και θα τους μείνει. Βρισκόμαστε στη
Ξάνθη, στο κλειστό γυμναστήριο Αμυρίδιο. Ήρθε η ομάδα της Καβάλας σε μπάσκετ σε αμαξίδια να δείξουμε τι εστί μπάσκετ σε αμαξίδιο, γιατί νομίζω δεν γνωρίζουν πάρα πολλά παιδιά και μεγάλοι. Ήρθε το σχολείο, το 7ο γυμνάσιο Ξάνθης. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία δράση. Το χαρήκαν και τα παιδιά. 90 παιδιά κάθισαν στα αμαξίδια και χάρηκαν πάρα πολύ και ευχόμαστε να ξανακάνουμε την ίδια δράση, να έχουμε τη δυνατότητα και για άλλες δράσεις και να ξανάρθουμε στη Ξάνθη και να κάνουμε το ίδιο. Coach, θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις σε άλλους νομούς. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες δράσεις σε άλλους νομούς. Ναι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και άλλες δράσεις σε άλλους νομείς. Εάν μας καλέσουν σχολικά συγκροτήματα, θα προσπαθήσουμε να δίνουμε το παρόν.